Η Εύη Σπανού θα μας βάλει στο κλίμα εκεί των κριτικών των νοτίων προαστίων της Αθήνας. Επικοινωνήσαμε την περασμένη εβδομάδα, ετοίμαζαν ένα γλέντι το οποίο πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Ένα σχετικό βίντεο που ίσα που προλάβαμε έτσι να το κλέψουμε από τη σελίδα των, του συλλόγου στο YouTube. Για να το δούμε. Με στιγμές από το Σάββατο. Λοιπόν, πήραμε μια μεγάλη γεύση, αλήθεια είναι, έντονη γεύση από το σκηνικό που επικράτησε εκεί στο Γλέντι, το οποίο βέβαια είχαν προαναγγείλει, είχαν παρουσιάσει, και η αλήθεια είναι πως ζηλεύαμε. Και ζηλεύουμε, ζηλεύαμε που δεν μπορούσαμε να πάμε και ζηλεύουμε με τις εικόνες που βλέπουμε τώρα. Αλλά ένα πολύ μεγάλο μπράβο στους δραστήριους εκεί κριτικούς στα νότια προάστια της Αθήνας, που αγαπούν την πατρίδα τους, αγαπούν τον τόπο τους και έχουν δημιουργήσει μια μικρή Κρήτη μέσα σε μία απέραντη Αττική. Αυτό έχω να πω εγώ. Και πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο. Είναι ο κύριος Νίκος Αγγελάκης, πρόεδρος Ένωσης Κριτών Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρκιζας. Πήραμε μία μικρή γεύση, πρόεδρε. Φαντάζομαι κάθε προσδοκία ξεπέρασε η προσέλευση του κόσμου και αυτή η ζωντάνια. Ακριβώς, Νίκο, καλησπέρα καταρχάς. Καλησπέρα, Εύφη. Είχαμε πολύ μεγάλη προσέλευση. Ο κόσμος το αγκάλιασε. Το ανακοινώσαμε, το διαφημίσαμε, βοηθήσατε κι εσείς με το μέσο δουλειάς με δύο μεταδόσεις, μία την αρχή και μία προχθές. Γλεντήσαμε πάρα πολύ, ο κόσμος του έλειπε, το ήθελε. Εδώ στην περιοχή δεν έχει ξαναγίνει ποτέ κάτι τέτοιο. Το επικοινωνήσαμε τον καλύτερο τρόπο και το αποτέλεσμα είναι αυτό που είδατε, πήρατε μία μικρή γεύση. Η αλήθεια είναι πως είδαμε ανθρώπους κάθε ηλικίας, είδαμε τη νέα γενιά, είδαμε μεσήλικες, είδαμε ηλικιωμένους. Και η δίψα αυτών των ανθρώπων που βρίσκονται χιλιόμετρα μακριά από την Κρήτη να βρεθούν, να συναντηθούν, να πιαστούν χέρι-χέρι, να ανταλλάξουν μαντινάδες, χαμόγελα, νομίζω είναι κάτι το μοναδικό, κάτι το ανεπανάληπτο. Ναι, είναι κάτι το μοναδικό. Δεν ήταν μόνο, ήταν Κρήτες, αλλά δεν ήταν και μόνο Κρήτες. Ήταν και άνθρωποι από την περιοχή που αγαπάνε την Κρήτη, και όχι από την περιοχή μόνο, από όλη την Αττική, που αγαπάνε την Κρήτη. Ήρθαν, χόρεψαν, διασκέδασαν, έφαγαν τα παραδοσιακά εδέσματα που είχαμε. Είχαμε στην παρέα μας σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί αυτό που είδατε δεν το δημιουργήσαμε, δεν το κάναμε μόνοι μας. Είχαμε την πλήρη στήριξη του Δήμου μας. Μας βοήθησε στα ηχητικά, στα φώτα, μας παραχώρησε το χώρο. Σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο ήταν όλο εκεί, και αντίπαλες παρατάξεις. Ήταν
Ήταν εκεί και υποψήφια από την Παγκρίτιο. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Πρόεδρε, πάντως εγώ αυτό που ξεχωρίζω είναι ότι οποιοδήποτε βρεθεί έτσι και στην Αθήνα, σε πολλά μέρη, αλλά και εδώ στην Κρήτη, ψάχνει να βρει ένα κρητικό γλέντι. Δηλαδή, καλοκαίρι είναι, χειμώνας είναι, όλοι λένε πού να βρούμε έτσι ένα ωραίο γλέντι να πάμε. Και εσείς νομίζω ότι ξεκινήσατε τη σεζόν με τον πιο ωραίο τρόπο, έχοντας έτσι βάλει πολύ ψηλά το στόχο για το υπόλοιπο του 22 και για το 23 βέβαια. Ακριβώς το 23 βάλαμε στόχο πάντα με τη βοήθεια του Δήμου, γιατί πρέπει να μας παραχωρήσει ξανά το χώρο, το γήπεδο να το γεμίσουμε. Είχαμε περισσότερα από 1.500 άτομα και ήταν η πρώτη εκδήλωση. Την επόμενη φορά θα το γεμίσουμε. Από εκεί στο εξής, όπως είπε και ο Νίκος πριν, στην Αττική έχει πάρα πολλούς κριτικούς λόγους. Ψοφάνει για κριτικά, όπως λένε, γιατί εμείς είμαστε οι αντιπρόσωποι της Κρήτης και αυτό το μήνυμα πάει στον κύριο Ναουτάκη. Ότι εμείς δουλεύουμε αυτή τη στιγμή για αυτό το πράγμα, για αυτό που αγαπάμε, για την Κρήτη που αγαπάμε και δουλεύουμε με μεράκι, με πάθος, αλλά είμαστε κάποιοι σύλλογοι που πολλές φορές βάλουμε πολλά χρήματα από την τσέπη μας. Είμαστε, να το πω διαφορετικά, αν ήμασταν διαφορετικό κράτος, θα ήμασταν το Υπουργείο Τουρισμού της Κρήτης. Όταν ξαφνικά βλέπετε τόσες πολλές εκδηλώσεις σε όλη την Αττική και παντού πάνε, όχι μόνο Κρήτες, από όλη την Αθήνα και υπάρχει τέτοια διαφήμιση. Θα έπρεπε και η Κρήτη, θα έπρεπε να η διοίκηση της Κρήτης, σε πρώτη φάση ο κ. Αναουτάκης από την περιφέρεια, να στηρίξει τους στόχους μας, γιατί έχουμε μεγάλα θέματα, μεγάλα προβλήματα. Έχετε χτυπήσει την πόρτα και δεν έχετε δεχτεί βοήθεια. Για πείτε μας λίγο, έχει αξία λίγο η γνώμη σας. Κοιτάξτε, από όσο γνωρίζω, έχουν χτυπήσει κάποιοι άλλοι την πόρτα του κ. Αναουτάκη και το απολαβήν ήταν κάτι ελάχιστο. Δηλαδή, εγώ σε πρώτη φάση δεν έχω χτυπήσει. Όταν θα έρθει η ώρα θα τη χτυπήσω και πιστεύω πως θα το πάρω. Έχω τον τρόπο μου να πάρω κάτι, αλλά το θέμα δεν είμαι εγώ. Το θέμα είναι να βοηθηθούν όλοι οι σύλλογοι της Αττικής. Ναι. Γιατί όπως είπα πριν, είμαστε το Υπουργείο Τουρισμού, να μου επιτραπεί η φράση. Ας κλείσουμε βέβαια με αυτό το μήνυμα ότι θα πρέπει βέβαια και τοπικά η περιφέρεια και η τοπική αυτοδιοίκηση και εντός και εκτός Κρήτης να βοηθήσει αυτούς τους συλλόγους, οι οποίοι είναι πρεσβευτές της Κρήτης, των τοπικών κοινωνιών. Ακριβώς. Και βέβαια από πίσω έχουν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που ακολουθούν και πιστεύουν σε αυτή την ιδέα, σε αυτό το λειτουργήμα. Ακριβώς. Για μένα. Εύη. Εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω ακριβώς, αυτό που ακριβώς. είπε ο κύριος Αγγελάκης και με έχοντας έτσι αυτή την προσωπική σχέση δημιουργήσει, ότι έχουν πολλές φορές σπαταλήσει πολλές εργατόρες από τον προσωπικό τους χρόνο για να έχουμε εμείς αυτό το βίντεο σήμερα να το προβάλλουμε, τις αφίσες, οτιδήποτε έτσι κυκλοφορεί. Οπότε τουλάχιστον εμείς έχουμε μια πρώτη εικόνα από αυτό που λέτε. Εγώ προσωπικά αφιέρωσα, έφυγα από τη δουλειά μου 5 μέρες για να δείτε αυτό, όπως και πολλά άτομα από το Δέλτα Σίγμα, για να μην όλοι οι περισσότεροι. Έφυγα προσωπικά μαζί με το προσωπικό μου 5 μέρες για να δείτε αυτό που είδατε. Μάλιστα. Για να στηθεί αυτό το πράγμα εκεί. Πρόεδρε, γνωρίζεις. Έχω να κλείσω με κάποιους μαντινάδες. Βέβαια, πάμε. Με έχεις βάλει στο τρυπάκι και γράφω μαντινάδες. Είδατε, βγαίνει. Λοιπόν. Με βουλιαγμένη βάρκη, βάρη και βούλα ομάδα. Δεν παίρνουν τα αισθήματα σε μία μαντινάδα. Με βάρη, βούλα, βάρκιζα, αλλά και βουλιαγμένη, γλεντάνε κριτικοί όλοι αγκαλιασμένοι. Όλοι μαζί γλεντήσαμε και ο Δήμαρχος παρέα. Τα κριτικά τα έθιμα είναι τα πιο ωραία. Η Κρήτη, άμα ενωθεί και πιάσει πεντοζάλι, Δήμαρχος στην πρωτεύουσα είναι ικανή να βγάλει. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Θα το καθιερώσουμε σαν κριτική γιορτή σας. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Ξέρετε, η αλήθεια είναι ότι κάθε σύνδεση που πραγματοποιούμε με κριτικούς εκτός Κρήτης και ομογενείς βέβαια μας προκαλεί έντονα συναισθήματα. Όσο και αν θέλουμε να το δούμε καθαρά δημοσιογραφικά, δεν είναι λίγες περιπτώσεις που μας έχει σηκωθεί τρίχα από τη μία και άλλες φορές που έχουμε δακρύσει μόνο και μόνο με την τοποθέτησή σας. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα. Θέλω μια υπόσχεση. Στο επόμενο γλέντι θέλω να είστε και οι δύο εδώ, γιατί μας έχετε βοηθήσει. Προσωπικά με έχετε στηρίξει πάρα πολύ και θα κάνω ό,τι περνάω το χέρι μου για να είστε το μέτρο. Υποχρέωσή μας και δεσμευόμαστε ότι αυτό θα γίνει στην επόμενη εκδήλωση που θα πραγματοποιήσετε και το χειμώνα κάτι θα κάνετε. Δεν θα περάσει έτσι. Με την ευκαιρία που μου δίνετε το βήμα, ετοιμάζομαι Αρκάδη με παρουσιαστή από το Ρέθινο με ιστορικά στοιχεία με βιβλίο. Και εύχεται έπεται συνέχεια. Εδώ είμαστε. Το βήμα είναι δικό σας, να το ξέρετε. Να είστε καλά. Την καλησπέρα μας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Χαιρετίσματα στην αγαπημένη Κρήτη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.